Σήμερα και θα πάμε παρέα για 4 και ώρες μέχρι και σήμερα. Από Φλόρινα πάνω Νυμφαίο μέχρι Κυκλάμη τα μαλλιά της στο κοντρόλ. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλημέρα. Μας ευνηδίασες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα καλώς σας. Τους. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα και στη Ρούλα από το Μέτς. Καλημέρα και στη Δώρα από τα Καλά. Καλημερίζουμε τη Μαρία και τον Άρη. Μαρία μου, ξεκινάμε με σένα. Έχει. Είπαμε ότι τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία δημοτικά, βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία. Να μας εξηγήσεις με ποιο τρόπο, τι αλλάζει. Για καλό και να μην έχουμε πισωγυρίσματα τα οποία δεν βοηθούν κανένα μας. Βλέπουμε εικόνα από Θεσσαλονίκη Άρη, νύχτα ακόμη, 5:47 το πρωί. Ένα λεωφορείο πέρασε δίπλα σου, φωτισμένος ο Λευκός Πύργος και ακόμη. Κυρία Γωγό, καταλαβαίνουμε όλοι τον μπερδεμένο της ιστορίας όλο αυτόν τον καιρό. Πολλοί λένε για τα λεωφορεία. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε, μιας και το δείξαμε, Γιώργο μου, μας λέει ένας κύριος, ο κύριος Ιωάννου. Εδώ. Καλημέρα, ερώτηση που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους. Δέχεται ο Υπουργός Εργασίας να έρθει ζωντανά στην εκπομπή σας, να το αποδείξω με τα έγγραφα που έχω, ότι μου έδωσε τα μισά από τα αναδρομικά του 11μηνου της κύριας συνταξής μου από εκείνα που έπρεπε. Ευχαριστώ, ελπίζω να διαβάσετε την ανάρτησή μου. Κύριε Γιώργο, πολλές φορές έχουμε πει και με εργατολόγους εδώ ότι υπάρχει ένα θέμα με τα χρήματα που δόθηκαν. Πού είσαι, ρε φίλε? Λοιπόν, όλη του κόσμου. Πού είναι αυτό? Είναι στη Ρωσία. Είναι εκεί και άφθονο αλκοόλ, ναι, προφανώς, και αυτά ήταν τα έχει αποτελέσματα. Έχει πια αρκετά. Έτσι, φάνηκε. Λοιπόν. Και? Αυτοί οι δύο προσπαθούν να βάλουν ένα αρκοντήσιο. Κάποια ιστορία λέει. Τι σου λέει ο Κωστής? Μια ιστορία. Φρούτων, το έκανε παράνομα, συνελήφθηκε αυτός. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που προσπαθεί κάποιος να πουλήσει ή να ανοίξει, όπου γίνονται αντιληπτές, έχουν και τα. Θα ήθελα να σου πω ότι στο ένα πιάτο που έδειξε, αυτό που ήταν μέσα περπάταγε. Είναι αυτό, ρε παιδιά. Σαλιγκάρι, τι ήταν? Είναι, για να δω, μύδια, τι είναι, ρε παιδιά. Τι ήταν? Είναι. Ζωντανό είναι. Κάτι έχει δίκιο, έχει δίκιο. Για ληστερές. Όχι, Παναγία μου. Μου αρέσουν αυτά, τρελέ. Καλώς τον Κωστή. Ρίγες και λεμονάκι από πάνω και κουνιέται το. Έτσι που περπατάνε τα τροσκυσί. Φωνάζουν Κωστή. Κωστή Πλάτζο λένε, έλα εδώ. Δεν μπορώ να φάω πολλά. Αυτά τα ζωντανά κι εσύ. Αλήθεια το λες. Εγώ είναι κάτι καλό, δηλαδή να μυρίζει θάλασσα, να βγάζει κάτι ωραίο. Άμα δεν είναι καλό. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Ψαράς κιόλας. Εσύ, Γιώργο, ζωντανά. Αλήθεια το λες κι εσύ. Πάμε τώρα. Τίποτα. Πολλοί Δήμοι βάζανε χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μουσικούλες στους Δήμους τους από μεγάφωνα. Εδώ λοιπόν κάποιοι χάκαραν το σύστημα αυτό, έπαιζαν. Έβρεξε και λέω. Η αύξηση το μήνα και η αύξηση το χρόνο. Καταρχήν, επειδή λέγαμε ότι μπορεί και έπρεπε και θα υπάρξει μια αλλαγή με τον κατώτατο μισθό τον Μάρτιο, πιθανότατα αντί για τον Ιανουάριο. Το μήνα που επί 14 μας βγάζει και 112 το χρόνο, αυτό αυτομάτως χωρίς να δώσει τίποτα εργοδότης. Εντάξει, δεν σώζεται κάποιος τώρα με 8 ευρώ το μήνα. Το καταλαβαίνουμε, ειδικά όταν παίρνει 650 ευρώ. Είναι κάτι. Είναι κάτι μικρό. Που σε μια εποχή που δεν υπάρχουν δουλειές και που δεν εργάζεται και ο κόσμος, αυτή τη στιγμή αυτό σημαίνει, εγώ το από πέρυσι ήδη, αν από τον Απρίλιο και μετά συζητάμε για μια κανονικότητα, έτσι, να μείνει και αυτό. Το κορμό. Και να δούμε πάλι ερωτήματα, Κωστή, βάσει αυτό που μας έχουν πει οι τηλεθέτες μας. Από τελειώνει η διαδικασία για να μπουν οι αιτήσεις μέχρι 11 Ιανουαρίου. Έτσι. Για το επίδομα θέρμανσης. Και έτσι θα μπορέσουν να πληρωθούν μέχρι 31 Ιανουαρίου αυτοί που για τις αγορές τους, οι δικαιούχοι για τις αγορές τους που είχαν κάνει μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου. Για το φίλο που μας έστειλε μήνυμα προηγουμένως και μας έλεγε θα πάρω το επίδομα το Πάσχα μαζί με τον Νοβελία, πέφτει και αργά φέτος Μάιο. Έζει. Όχι, πρώτη πληρωμή, για να εξηγήσουμε Κωστή. Επόμενους. Έτσι, είναι με αγορά. Το Δεκέμβριο θα πληρωθούμε. Το Δεκέμβριο είναι 31 Ιανουαρίου. Ακριβώς. Μετά βεβαίως για αγορές. Καταναλώσεις, λογαριασμούς. Πάει Φεβρουάριο. Ναι, γιατί στην ουσία θα πρέπει να μπουν στο ΜΑΗ θέρμανση για να υποβάλουν τη δήλωσή τους και να υποβάλουν τα παραστατικά, όχι αυτοί που αγοράζουν πετρέλαιο, όλοι οι υπόλοιποι που έχουν λογαριασμούς ή καυσόξυλα κτλ. Άρα λοιπόν, μέχρι 31 αγορές μέχρι 31 Δεκεμβρίου, πληρωμές τέλος Γενάρη και αγορές μέχρι 31 Μαρτίου έως 28, πώς το λένε. Έως 31 Μαρτίου για αγορές μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Έτσι. Το σημαντικό λοιπόν είναι να προλάβετε να κάνετε την αίτηση μέχρι 11 Ιανουαρίου και για να μπει κάποιος που είναι νοικιαστής, θα πρέπει να συμπληρώσει το αφημί του ιδιοκτήτη στην σχετική εφαρμογή. Σωστό. Πάμε δίπλα να δούμε και τις ερωτήσεις, δικές σας ερωτήσεις και απορίες, τις οποίες έχουμε απαντήσει με τη βοήθεια του Κωστή. Και η πρώτη ερώτηση, Κωστή, είναι για ποιες αγορές καυσίμου θέρμανσης. Οι ημερομηνίες που δείξαμε. Πάμε λοιπόν προσέστε, να δούμε λοιπόν, την ερώτηση και την απάντηση. Η διαφοροποίηση βεβαίως όμως ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτείται η αγορά που έχει γίνει μετά τις 15 του Οκτωβρίου. Γιατί τότε ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του φτηνού πετρελαίου. Για καυσόξυλα. Για τα καυσόξυλα υπάρχει μια αλλαγή
ισχύουν, καλύπτονται και οι αγορές από 1 Ιουνίου, mm-hmm. από την 1η Ιουνίου. Γιατί, εκεί πέρα πιο πολλοί θέλουν, πολλοί αγοράζουν για να ξεράνουν τα, τα καυσόξυλα για να, καίγονται το χειμώνα. Ειδικά στις περιοχές που επιδοτούνται με χαμηλό στα ορεινά. Άλλη εποχή με για να είναι στεγνά. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και μετά, τα τετραγωνικά επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος. Επειδή ίσχυε ένα τέτοιο σύστημα παλιότερα όχι αυτή. Κάνει ο διαχειριστής αν έχουν αλλάξει τα στοιχεία των ενίκων. Εδώ είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή των στοιχείων. Έπρεπε να μπορεί να μπει μέσα ο διαχειριστής και να βάλει τον Παπαδόπουλο που έφυγε και να βάλει τον Μπλάτζο που ήρθε. Στην ουσία κλειδώνουν με τον ενοικιαστή. Όταν γίνουν οι δηλώσεις, μετά οριστικοποιούνται. Ωραία. Λοιπόν, αν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Αυτόνομο. Τι γίνεται. Θα γίνονται και χωριστές αιτήσεις. Σαν να ήταν. Στο όνομα της σύζυγου. Δηλαδή το κάνει ο σύζυγος και είναι στη σύζυγου ή το αντίθετο. Τι γίνεται. Το πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων. Αλλά τελικά εγώ πιστεύω θα ικανοποιηθεί το αίτημα. Η χώρα μας, η πατρίδα μας από ψηλά. Πανέμορφη. Όπως και να είναι όλο το χρόνο. Τέλεις. Εικόνες από τους Up Drones. Ευχαριστούμε πολύ. Και να έρθουν οι τουρίστες να ενισχύσουν και τον τουρισμό. Μακάρι. Ανάμεσα Κοζάνης που σέρβιρε με την. Που δείχνουμε κι εμείς και ετοιμάζουμε το μωρό. Με μωρό θα πάμε στο Γιώργο. Αλεξάνδρα, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες βάζει το δικό της εμβόλιο, είναι της εταιρείας.